Είμαστε μαζεμένοι σήμερα εδώ. Έχουμε προκηρύξει και τη στάση εργασίας του συνδικάτου. Ουσιαστικά για να εκφράσουμε την αντίθεσή μας με κάθε τρόπο στην προσπάθεια που γίνεται από την εργοδοσία της Teleperformance, που στην πλάτη της έχει τις εργοδοσίες του κλάδου, συνολικότερα τους εργοδότες στην Ελλάδα, για να ποινικοποιήσει τη δράση του συνδικάτου, για να φοβήσει και να τρομοκρατήσει τους εργαζόμενους στην Teleperformance και τα υπόλοιπα τηλεφωνικά κέντρα, που έχουν δώσει μέχρι τώρα μια παλικαρίσια μάχη, απεργώντας ήδη 3 φορές, διεκδικώντας συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αυξήσεις στους μισθούς, που εδώ αξίζει να πούμε ότι ήδη είναι νικητές, γιατί ήδη έχουν κατοχυρώσει κάποιες αυξήσεις, καθώς επίσης και μια σειρά ακόμα δικαιώματα για να καλύψουν ανάγκες τους, όπως το συγκεκριμένο αίτημα για τις βίζες των συναδέλφων μεταναστών, οι οποίες λήγουν όταν χάσουν τη δουλειά τους. Χρειάζεται επίσης να κρατήσουμε ότι είμαστε την επόμενη μέρα από μια πολύ πετυχημένη απεργία που νέκρωσε η Αττική, που το μπλοκ του συνδικάτου μας είχε τρομερές διαστάσεις, ήταν μεγάλο, που σε χώρους δουλειάς συνάδελφοι δεν το βάλαν κάτω, δώσανε μάχη και είχαμε μια πολύ πετυχημένη απεργία χτες. Οι χτεσινές εικόνες συγκλονίζουν και δίνουν θάρρος και κουράγιο για να συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε αναμονή να εκδικαστεί η αγωγή που έχει κάνει η εργοδοσία της Teleperformance στο συνδικάτο μας. Είναι εδώ δεκάδες συνδικαλιστές από τον κλάδο, όπως επίσης από το Εργατικό Κέντρο της Αθήνας και τη ΓΕΣΕΕ. Και εδώ αξίζει να προσθέσουμε μία κουβέντα, ότι αυτή η δίωξη απέναντι στο συνδικάτο, που βέβαια από τη μία έχει σκοπό να τρομοκρατήσει και να ξεγλιστρήσει η εργοδοσία της Teleperformance από τη διεκδίκηση των εργαζόμενων, από την άλλη είναι ένα χτύπημα στα συνδικάτα, στα σωματεία, στη συνδικαλιστική δράση, στους αγώνες, γιατί με την αξιοποίηση του απαράδεκτου νόμου Χατζηδάκη, που οι εργαζόμενοι έχουν καταδικάσει στη συνείδησή τους και τον ποδοπατάνε στην πράξη με τους αγώνες τους κάθε μέρα, προσπαθεί η εργοδοσία της Teleperformance για την εργοδοσία όλη του κλάδου να αποφύγει τις συλλογικές διαπραγματεύσεις με τα συνδικάτα και τα σωματεία. Είμαστε εδώ, συνεχίζουμε, θα κάνουμε κάθε τι για να μην περάσει αυτή η δίωξη, όπως θα κάνουμε και κάθε τι για να συνεχίζουμε να εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους εργαζόμενους, στην Teleperformance και τα υπόλοιπα τηλεφωνικά κέντρα, τη WebHelp, την DTEC, τη FountEver, την COSMOTE, η Value, που συνεχίζουν τα αγωνιστικές τους κινητοποιήσεις και εκφράζοντας την αλληλεγγύη μας στη μεγάλη συναυλία φεστιβάλ που διοργανώνει το συνδικάτο μας στις 9 του Μάρτη, με σκοπό να ενισχυθεί παραπάνω το Ταμιακό Ταμείο για να ενισχύσουμε τους συναδέλφους που δίνουν αυτό το παλικαρίσιο αγώνα όλες αυτές τις μέρες.